Από ανατροπή σε ανατροπή για το ενωτικό δημοψήφισμα. Η επόμενη πράξη θα παιχτεί στις αίθουσες του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο θα κληθεί να αποφασίσει για ενδεχόμενη αντισυνταγματικότητα της πρότασης νόμου του Δυσσή για τους σχολικούς εορτασμούς. Το δρόμο άνοιξε γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος επικαλείται νομικά προηγούμενα για τη διάκριση των εξουσιών. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναφέρει τον νόμο στο Ανώτατο Δικαστήριο, γιατί η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα λέει ότι ίσως να υπάρχουν θέματα αντισυνταγματικά ως προς την εμπλοκή της μιας εξουσίας στην άλλη. Με βάση τη γνωμάτευση στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών, αντίκειται η πρόνοια της πρότασης νόμου, βάσει της οποίας το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας θα εκδίδει εγκυκλίους κατόπιν διαβούλευσης με την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Αναλόγως της απόφασης του Ανωτάτου, το Προεδρικό θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις τους, με κυβερνητικές πηγές να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διευθέτησης νέων κανονισμών για το θέμα. Να δούμε τι θα αποφασίσει πρώτα το Ανώτατο Δικαστήριο και μετά. Επί του παρόντος δεν υπήρξε πάντως οποιαδήποτε αντίδραση από την τουρκοκυπριακή πλευρά στην εξέλιξη.